βρισκόμαστε εδώ και μεμονωμένα πρόσωπα, είτε λέγονται ενεργοί πολίτες, είτε όπως θέλετε πέστε το. Η σημερινή εκδήλωση, συνάντηση, δεν θέλω να εκδηθεί μια πρωτοβουλία κηρύτσια, ας πούμε, πήρε μια πρωτοβουλία κηρύτσια γιατί θέλει να γίνει δήμαρχος κλπ. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία προήλθε από την αναγκαιότητα αυτής της κουβέντας που δυστυχώς δεν κάνουμε. Δεν κάναμε και είπα στην αρχή ότι μπορεί και εγώ να έκανα τα λάθη αυτά και τα έκανα. Και κλείνω λέγοντας ότι η πρόταση που θα βγει σήμερα από εδώ πρέπει, αν βγει πρόταση, ή αν θέλετε να μην βγει, να μην βγάλουμε την πρόταση, απλώς να συζητήσουμε, όπως πρέπει να καταλήξουμε τις προτάσεις, πρέπει να είναι η πρόταση της ΣΚΟ. Η πρόταση της ΣΚΟ που διεκδικεί να αξιοποιήσει ένα κίνητο που θεωρούμε ότι της ανήκει ή που πρέπει να το έχει για την ιστορία της, και θα πρέπει αυτή η διεκδίκηση να περάσει εν τέλει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να νομιμοποιηθεί η οποιαδήποτε κίνηση κάνουμε από εδώ και ύστερα. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ο λόγος είναι σε εσάς και είμαστε μανιτά πια να ακούσουμε ό,τι θέλετε για να το καταγράψουμε και στο τέλος να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα αν θέλετε ότι πρέπει να γίνει σήμερα. Ναι, δεν ξέρω αν όποιος θέλει να πάρει τον λόγο, μπορείς να ξεκινήσει πρώτα η κυρία Σταμάτη, η κυρία Ασμίνου πρώτα. Παρακαλώ. Ορίστε. Κυρίνη, μισό λεπτό μόνο να βάλω τα γυαλιά μου και να πεις τώρα. Θα βάλουμε. Ναι, ναι. Καλησπέρα σε όλους και θέλω να ευχαριστήσω, χωρίς να θεωρείτε πολιτική η σημερινή συγκέντρωση, είναι απαραίτητη, όπως λέμε, για να αφυπνιστεί η κοινωνία, γιατί πολλά θέματα παραμένουν σε κρεμότητα, τα μιλούμε μεταξύ μας, πάρα πολλά θέματα που απασχολούν τον τόπο μας και δεν υπάρχει κάπου να γίνεται μια συζήτηση που να γίνεται επικεντρωμένη, να συγκεντρώνεται και να προωθείται ψηλότερα. Τέτοια μεγάλα θέματα που απασχολούν τον τόπο μας σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις και ιδίως με μια εξουσία και με ένα κράτος αυτή τη στιγμή που ταλαιπωρείται, όπως θα πούμε και εμείς όλοι, και από την Τρόικα για όλες τις αποφάσεις. Το βλέπουμε και από τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, για αν θα πρέπει να τους επιστρέψουμε, να μας επιτρέψουν να έχουμε το φόρο που πετρελαίου κτλ. Άρα πρέπει να τα αφήσουμε αυτά μακριά, μακριά όσο γίνεται, και ο τόπος βασικός, ένας τουριστικά κατεξοχήν τόπος, ο οποίος μπήκε στην τροχιά της ανάπτυξης και από την δημοτική συμπαράσταση στα έργα της υποδομής, αλλά και από τους επιχειρηματίες, βρισκόμαστε σε ένα σημείο το οποίο πρέπει να το διατηρήσουμε, ώστε να επιβιώσουμε και να κρατήσουμε το κοινωνικό, το βιωτικό και το επαγγελματικό μας επίπεδο στο σημείο που πρέπει. Άρα, σε αυτή τη φάση, εγώ νομίζω μεγάλα θέματα δεν πρέπει να μπαίνουν σε πολιτική ομπρέλα και κανείς να μην οικειοποιείται και να πει, όπως είπατε προηγουμένως, το βάζει το θέμα ο κύριος Κυρίτσης γιατί θέλει να γίνει δήμαρχος ή το βάζει ο κύριος Καΐσανης ο οποίος είναι δήμαρχος και τα λοιπά. Και μπορώ να πω ότι λίγο πριν να έρθω διάβασα διάφορα σχόλια στην Aegean News από τα γραφεία τύπου, ανταλλαγές απόψεων του γραφείου τύπου που ο ένας αναιρεί την αξία και τη σημασία της συμμετοχής αυτής. Αυτά πρέπει να εκλείψουν. Οι δυσκολίες πρέπει να μας ενώσουν και να προχωρήσουμε στο διατάφτη. Θυμάμαι, για να κάνω έτσι ένα ιστορικό, ήμουνα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στην παράταξη του κυρίου Αρχιδιάτη Χατζηνικολάου, στο Δήμο της ΣΚΟ, όταν πράγματι ψηφίσαμε όλοι και εμείς οι ίδιοι, γιατί την αντιπολίτευση δεν την κάναμε με τον τρόπο που την κάνετε σήμερα, και αυτός ο τρόπος της αντιπολίτευσης πρέπει να εκλείψει θέματα τα οποία είναι κοινής ωφέλειας, να τα βλέπουμε ως κοινής ωφέλειας και να μην λέμε το ναι ή το όχι, έτσι απλά παραταξιακά. Θυμάμαι λοιπόν ότι ψηφίσαμε το ναι για ιστορικό, για μουσείο νεότερης τέχνης. Ξέρετε ποιο είναι το λάθος που συμβαίνει όταν δει κανείς έτσι ρίξει τη ματιά του στο παρελθόν και βλέπει τι γίνεται, όπως το βλέπω και από την περιφέρεια. Μπαίνουν κάποιες αποφάσεις. Ψηφίζουμε τις αποφάσεις αυτές. Όμως πιστεύω κατά τη δική μου εκτίμηση ότι μένουν οι αποφάσεις εκεί σε μια εκκρεμότητα. Λες και μένουν στα ζήτητα. Και τι θέλω να πω για τον διατάφτα για να μην πλατιάζουμε. Αυτή η πρόταση τότε που είχε γίνει η αγαπητέ Γιώργο Κυρίτση, τότε από την παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα λάθος είναι ότι
πήραμε αυτή την απόφαση και ίσως θα μπορεί να εφαρμοστεί και τώρα, διαπαραταξιακά, να δημιουργείται μια ομάδα, η οποία είναι κατάλληλη ομάδα. Αυτή ήταν από αρχιτέκτονες, ας πούμε, η ομάδα που έπρεπε να προωθηθεί. Από δικηγόρο, από οτιδήποτε. Υπάρχει, δόξα τω Θεώ, μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, υπάρχουν τόσοι επιστήμονες που μπορούν να στηρίξουν προτάσεις που να τους ανατίθεται να τις διεκπεραιώνουν, ώστε να μην χάνονται αυτές οι αποφάσεις στον χρόνο, όπως χάθηκε, αν θέλουμε να το πούμε και εντός εισαγωγικών, χάθηκε και αυτή η απόφαση που είχε ληφθεί από ένα δημοτικό συμβούλιο, γιατί έχει δύναμη η απόφαση ενός δημοτικού συμβουλίου να γίνει ιστορία νεότερης τέχνης. Άρα, τον καιρό εκείνο ήταν πιο εύκολα τα πράγματα να το διεκδικήσουμε και να μας το δώσει το δημόσιο. Τώρα, με όλες αυτές τις δυσκολίες, δημιουργήθηκε αυτό το ΤΑΙΠΕΔ, το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, η οποία τα παίρνει και είναι πλέον σαν να είναι περιουσιακά στοιχεία που χάνονται από μια κοινωνία και από ένα τόπο και βρίσκονται με νομική διεκδίκηση, όπως καταλαβαίνετε, σε χέρια κάποιων άλλων. Με αποτέλεσμα, σήμερα, όπως εξηγήσατε και τώρα, η διεκδίκηση να γίνει με άλλους όρους, με προτάσεις και αναγκασμένη μια κοινωνία και μια δημοτική επιχείρηση και ένας δήμος, ένα νησί, να πρέπει να πληρώσει και για κάποια πράγματα στο κάτω-κάτω που του ανήκουν. Του ανήκουν με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί η ΚΟΣ πληρώνει το φόρο του εισοδήματός του, πληρώνει στο κράτος και μπορεί και με αυτό να το διεκδικήσει και βέβαια μπαίνει σε κάποιες άλλες δυσκολίες και σε κάποια άλλη τροχιά. Εγώ έχω σημειώσει επίσης, γιατί το είπατε, ότι και η περιφέρεια μπορεί να παίξει το σημαντικό ρόλο. Και όχι μόνο η κοινωνία, γιατί είπατε, κύριε Ρίτση, ότι η διεκδίκηση της κοινωνίας, όταν λέμε η διεκδίκηση της κοινωνίας, είναι σαν να είναι ένας όρος λιγάκι αφηρημένος. Η κοινωνία είναι ο κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να συγκροτηθεί εάν δεν ενοποιηθεί από κάποιες δυνάμεις, από κάποιους φορείς. Τι γίνεται όμως τώρα? Αυτή η απόφαση, ό,τι θα πούν, πρέπει να πάει σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Το δημοτικό συμβούλιο να πάρει την απόφασή του. Η απόφαση ενός δημοτικού συμβούλιου είναι ισχυρή. Η ίδια απόφαση να μεταφερθεί και να πάει σε ένα περιφερειακό συμβούλιο, ώστε παράλληλα δύο μεγάλοι βαθμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός, να προχωρήσουν με ένα κοινό κείμενο εκεί που πρέπει αυτή την πρόταση, για να μείνει αυτό το ιστορικό ακίνητο, να μείνει στον τόπο μας και να μην ρημάζει. Βέβαια θα πάρει κάποιον επενδυτή, αλλά εντάξει, έχω την εμπειρία, εν πάση περιπτώσει το ΤΑΙΠΕΔ, πώς κάνουν με το αφάνγκου της Ρόδου, που όταν βρίσκεται αγοραστής, ξέρετε, και εκεί συμβαίνουν και τα αντίθετα, αρχίζουμε να λαϊκίζουμε και να λένε διάφοροι και πού θα πάει ο λαός να πλώνει την πετσέτα του στην παραλία, ποιο κομμάτι της παραλίας και ποιο. Και δεν σκεπτόμαστε ότι μια περιοχή είναι άχρηστη, παραμένει άχρηστη, και ότι πρέπει να ανάψουν φώτα και ότι πρέπει η κοινωνία να διεκδικήσει την συμμετοχή της εργασίας της τοπικής κοινωνίας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα σε εμάς εδώ, αυτό είναι ένα κτίριο όμορφο μέσα στο κέντρο της πόλης. Θα μπορεί λοιπόν ο πολιτισμός, να σας πω εντός παρατέρου επίσης, ότι το 2014 η περιφέρεια θα ανακηρύξει το έτος αυτό χρόνο πολιτισμού. Και βέβαια, στον χρόνο πολιτισμού που θα διεκδικήσουν, θα πρέπει ίσως να υπάρχουν και περισσότερα κονδύλια, τα οποία τα σέβονται τον πολιτισμό, το σέβεται η περιφέρεια, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Και χαίρομαι που λέτε σωστά την κριτική του περιφερειάρχη, όχι γιατί θέλω να επενέσω έτσι απλά πολιτικές προσωπικότητες, αλλά όταν ζούμε σε συνεργασίες με αυτά τα πολιτικά πρόσωπα και βλέπουμε την αγωνία και την θέληση να προσπαθήσουν να στηρίξουν τον τόπο, πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Και εντός παρενθέσεως, ξέρετε πολύ καλά ότι βγήκε και απόφαση να δώσουμε 500 χιλιάρικα, τα οποία τα ψηφίσαμε για το νοσοκομείο να πάρει κάποιο κτίριο, ή και 300 χιλιάρικα ακόμα για την ανακαίνισή του. Και βλέπετε ότι αυτά παραμένουν σαν αποφάσεις έτσι και δεν υπάρχει ένας φορέας τα οποία να τα προχωρεί και να τα διεκπεραιώνει. Μέσα